είδαμε μέσα στο ΑΧΕΠΑ τους ασθενείς να περνάνε από τα τεπ COVID, τα επίγοντα COVID, να περνάνε μέσα από τα επίγοντα τα καθαρά, μη COVID τέλος πάντων, για να πάνε στους θαλάμους τους, με μία συνθήκη, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, να περνάει μπροστά ο φύλακας και να φωνάζει περνάει θετικό, περνάει θετικό, πώς επιλέγω περνάει ο νεφρός. Κανένα σεβασμό στον ασθενή, κανένα σεβασμό στην ασφάλεια των μη COVID, κανένα σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα του πόνου του άλλου που είχε 80 κορεσμό και πέθανε και τον μεταφέρανε. Μία κατάσταση πραγματικά έλεγχη. Με την διευθύντρια των ΤΕΠ να κάνει πραγματικά υπεράνθρωπη προσπάθεια να εξασφαλίσει με μηδενική χρηματοδότηση τις καλύτερες συνθήκες σε θαλάμους και να έχεις ανθρώπους με αναπνευστική ανεπάρκεια να νοσηλεύονται, να μπαίνουν σε ΤΕΠ χωρίς οξυγόνο, με φιάλες οξυγόνου. Και σε όλη αυτή τη διαδικασία οι εσύντες και οι δικαιωμένοι και προφανώς το λέω επειδή εγώ το βίωσα από αυτή την πλευρά, προφανώς με τον καλύτερο τρόπο τη συνεργασία μας με τους νοσηλευτές, με τους βοηθούς θαλάμου και σε όλο αυτό με τους τραυματιοφορείς, που ήταν τεράστια έλλειψη, να τρέμει η ψυχή σου, επειδή εγώ ως χειρουργός ήμουν κυρίως στα μη COVID, και να έχεις δύο τραυματιοφορείς ή τρεις τραυματιοφορείς για να σου μεταφέρουν και τα COVID και τις πολυτραυματίες και να έρχεται στο shock room πολυτραυματίας και να φοβάσαι μην πεθάνει επειδή οι άλλοι τραυματιοφορείς λείπουν σε ανακοπές και δεν έχει άλλο και εσύ περιμένεις σαν το χαζό να δεις αν ματώνει ο ασθενής ή δεν ματώνει. Με τα χειρουργεία που αναβλήθηκαν και τώρα θα τα φάμε στη μάπα όλα αυτά, με τις σκύλες που δεν χειρουργήθηκαν στην ώρα τους και θα δουν με επιπλοκές περισφυγμένες και θα τις βάλουμε επιγόντως και ασθενείς θα πεθάνουν από αυτό. Αυξήθηκε η θνητότητα όχι μόνο από το COVID, αυξήθηκε η θνητότητα και από τα non-COVID περιστατικά, επειδή το σύστημα υγείας κατέρευσε. Εγώ και οι συνάδελφοί μου έχουμε ζήσει καταστάσεις οι οποίες δεν περιγράφονται. Για παράδειγμα, ας πούμε, αυτό που είπε ο συνάδελφος, δεν περιμέναμε για την μεταφορέα. Κάναμε τους τραυματιοφορείς, κάναμε πολλές φορές, παίρναμε αίμα από τους ασθενείς. Τρέχαμε να βρούμε θάλαμο ανανύψωση, ενώ δεν υπήρχε γιατί είχε πάρα πολλά βαριά περιστατικά. Πιανόμασταν ο ένας με τον άλλον και κλαίγαμε και λέγαμε δεν μπορούμε, θα τα παρατήσουμε όλα και τα φύγουμε. Ζήσαμε δηλαδή απίστευτες καταστάσεις για τις οποίες το χειροκρότημα δεν έκανε τίποτα και ούτε το χρειαζόμασταν. Φτάσαμε να λέμε ότι δεν θέλουμε να γίνουμε ήρωες. Μη μας κάνετε ήρωες. Κάντε καλύτερα τις συνθήκες της δουλειάς μας και ας μην είμαστε ήρωες. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι πλέον οι εργαζόμενοι σε όλους τους τομείς, δηλαδή υγειονομικό προσωπικό, αλλά και τοπικό προσωπικό, τεχνική υπηρεσία, διοικητική υπηρεσία, λειτουργεί με επικουρικούς, λειτουργεί με πάρα πολλά κενά, τις τάξεις που υπερβαίνουν το 30% και αυτό είναι πανελλαδικά. Αντίστοιχα φυσικά και στο δικό μας νοσοκομείο. Όλες οι άλλες μορφές εργασίας που σήμερα βιώνουν, μπαλώνουν λίγο την κατάσταση, διορθώνουν λίγο τα πράγματα, αλλά σίγουρα υπονομεύεται σοβαρά η προοπτική ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας που θα είχε άλλες στοχεύσεις και άλλα ερίσματα ακόμη και στο λαό. Καταλαβαίνετε με 4 μηνύτες το κοσμικό ωράριο, αυτό δεν μπορεί να υπηρετήσει. Τα προβλήματα τα κοινωνικά φάνηκαν τώρα με την τελείωση ο κόσμο και το νοσοκομείο δέχεται πια και άλλα περιστατικά και βλέπουμε ότι τώρα το πρόβλημά του λόγω του το νοσοκομείο μας ήταν κόβιτ δεν μπορούσαμε να καταφύγουμε. Γιατί περισσότερο τους άστεγους, τους λιπωμένους, τους μονές,
χρειάζονται μια ψυχολογική στήριξη, οι οποίοι πριν δεν είχαν πρόσβαση, τουλάχιστον στο νοσοκομείο μας, γιατί είχαν καταρρεύει COVID. Πρέπει να αρθούν τώρα οι αναστολές και να επιστρέψουν όλες οι αμοιβές των εργαζομένων εδώ και 10 μήνες, επιδίκτυο της αναστολή εργασίας, με τα ένσημά τους και να δικαιωθούμε επιτέλους τον αγώνα μας. Σκέψεις που έχουμε, ας πούμε, είναι μετά το πέρας, ας πούμε, της πανδημίας, τι μέλλον γενέστε, τις συμβάσεις μας. Αν θα συνεχίσουμε να είμαστε στο σύστημα υγείας, ας πούμε, θα βρεθούμε άνεργοι. Δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι για να μπορούμε να κοινωνούμε και τα πεπέρα, τα χειρουργεία. Φανταστείτε τις λύσεις των χειρουργείων που έχουν γίνει και λόγω πανδημίας και όχι μόνο. Και αυτή τη στιγμή με το ΧΕΠΑ έχουν φύγει δύο αναισθησιολόγοι, ενώ δεν υπάρχουν χειρουργείες έρθες και λόγω αναισθησιολόγοι. Το ένα στο Ιπποκράτη Λευκή υπάρχει πρόβλημα και προσπαθούν να καλύψουν ό,τι καλύπτεται με έναν άνθρωπο και ένας έχει φύγει στις αίθουσες. Με αυτές τις συνθήκες δηλαδή προσπαθούν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία. Ουσιαστικά, προσωπική άποψη από όλα αυτά που πω, είναι προετοιμάζουν τις αίθουσες για πλοκάκια, εργολάβους και όλα αυτά. Δεν είχαμε πληθυνολόγους. Δεν υποβαθμίζω τους ανθρώπους, ούτε τις υποδοχές τους, τίποτα. Δεν είχαμε πνευμονολόγους στο σημείο αναφοράς του ΧΕΠΑ.